Σύντομα, τοποθετείται χρονικά η επαναλειτουργία της ενωμένης κλωστοϊφαντουργίας, μια και το σχέδιο επαναλειτουργίας είναι βιώσιμο, δεν απαιτείται κεφάλαιο το οποίο θα είναι μετοχικό και τριμερές από του εργαζόμενου, το ελληνικό δημόσιο και τις τράπεζες. Αυτό τόνισε μιλώντα αποκλειστικά στην Αίρα ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλο τη ΕΝΚΛΟ, Ιωάννη Μουσουλίδη, με αφορμή φήμε και κινήσει για παράνομε χρηματοδοτήσει τη επιχείρηση το 2008-2009 από πλευρά τη Επιτροπή Ανταγωνισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίε θίγουν τον ανταγωνισμό εσωτερικά. Επιπλέον, κάλεσε την τοπική κοινωνία να είναι αρρωγό σε μια τέτοια προσπάθεια αναζωογόνηση πτωχευμένων επιχειρήσεων και θα αφορά και τη Λάρκο αλλά και τα ναυπηγεία. Υπενθυμίστε πω το σχέδιο στη βάση τη κοινωνική οικονομία προβλέπει τη λειτουργία τριών εργοστασίων, αρχικά σε Κομωτίνη και Νάουσα, με περίπου 350 εργαζόμενου να επιστρέφουν μετά από 8 χρόνια στι θέσει εργασία του. Σε δεύτερη φάση, οι θέσει εργασία θα φτάσουν στι 600 περίπου. Η πρώτη νεολυθική αγρότες στην απόγονη των κατοίκων του Αιγαίου αποδεικνύει η Διεθνή Ερευνητική Ομάδα με Έλληνες και Επικεφαλής το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αυτή την εβδομάδα μια διεθνής ομάδα από Έλληνες και ξένους ερευνητές με επικεφαλή στο Δούπουθο και το Πανεπιστήμιο του Mainz της Γερμανίας δημοσιεύει μια μελέτη σε επιστημονικό περιοδικό με την οποία ενισχύεται η άποψη της ενιαίας καταγωγής των πρώτων Ευρωπαίων Νεολυθικών Αγροτών και των πρώτων Αγροτών του Αιγαίου. Την ενέργεια σε ενός σύγχρονου δημοτικού σχολείου ζητούν για τα παιδιά της μειονότητας οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στο δημοτικό Μειωνοτικό σχολείο Μάστανλι λόγω μικρών αιθουσών διδασκαλίας αλλά και έλλειψης αύλιων χώρων. Το θέμα τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, το οποίο αποφάσισε να βεβαιώσει ότι υπάρχει πρόβλημα με τι κτηριακέ υποδομέ, αλλά το θέμα τη ανέγερση είναι θέμα υπουργείων, ο δήμαρχο Κομοτηνής που ζήτησε από τον εκπρόσωπο των γονέων να μαζέψουν υπογραφέ και να επαναφέρουν το θέμα στα αρμόδια Υπουργεία. Επίση, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτινή αποφάσισε την κατασκευή κλειστού γυμναστήρίου στο 1ο ΕΠΑΛ, την παραχώρηση κοπέδου του 1ου Κομοτινή στην εταιρεία Κτηριακέ Υποδομέ ΑΕ για την προσθήκη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτινή. Παράλληλα, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τη μετάβαση του Κομοτινέου Παγκόσμιου Πρωτοθλήτου Άλματο Επικοντό Κώστα Μπανιό τη Ιστορία τη Βραζιλία για του Ολυμπιακού Αγώνε, καθώ ο Αθλητικό Σύλλογο που ανήκει αδυνατή να καλύψει τα έξοδα. Σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση του διατηρητέου κτηρίου Νέστρο Τζανάκλη, ο Δήμαρχος Κομωτινής τόνισε ότι στην Τζανάκλη θα σταγαστούν τα γραφεία του ΕΑΠ, το Μουσείο Κάρα Θεοδωρή και η Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη του Δήμου Κομωτινής. Δύο προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή αντίστοιχων πιλωτικών έργων, τα οποία φέρουν τους τίτλους Επενδύοντας την πρωτοβάθμια υγεία και υψηλή τεχνολογία για την προστασία της βιοπικιλότητας, έχει καταθέσει ο Δήμος Σουφλίου στο πλαίσιο τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο ίντερνετ 2014-2020 Ελλάδα-Βουλγαρία, σε συνεργασία με το Δήμο Χάσκοβου. Αναφορικά με την πρώτη πρόταση προβλέπεται η εγκατάσταση 13 αυτόνομων σταθμών υγείας σε εισάριθμους οικισμούς η προμήθεια μία κινητή ιατρική μονάδα στελεχωμένη με ένα γιατρό, έναν οδοντίατρο και έναν νοσηλευτή, ενώ επίση και η προμήθεια 15 απεινιδωτών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε σημεία του Δήμου. Οι αυτονόμοι σταθμοί θα πραγματοποιούν αυτόματα μία σειρά από μετρήσεις μετρήσει ιατρικών παραμέτρων για του κατοίκου των απομακρυσμένων περιοχών, όπω αρτηριακή πίεση, καρδιογράφημα, σπυρομέτρηση και άλλα, με τη βοήθεια εκπαιδευμένων εθελοντών και στη συνέχεια θα γίνεται καταχώρηση ηλεκτρονική βάση δεδομένων από την οποία θα ενημερώνουν οι γιατροί του προγράμματο. Σε περιπτώσει που η τιμέ είναι εκτό των επιτρεπόμενων ορίων, τότε θα γίνεται ενημέρωση με σήμα αλάρμ προ του γιατρού. Η κινητή μονάδα θα επισκέπτεται περιοδικά όλους τους οικισμούς και θα πραγματοποιεί προληπτικές εξετάσεις. Ο προϋπολισμός είναι 545.000 ευρώ, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου θα έχει την υψηλή υποπτία του έργου και θα υλοποιήσει συμπληρωματικές δράσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος. Η δεύτερη πρόταση είναι προϋπολογισμού 445.000 ευρώ και προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος ανείχνευσης φωτιάς στο δάσος Δαδιάς Λευκή Μησουφλίου, το οποίο θα καλύπτει το 95% της επιφάνειας του Εθνικού Πάρκου. Το σύστημα θα μεταδίδει σήμα προς το κέντρο ελέγχου που θα είναι τοποθετημένο στο Δημαρχείο σε 24 ώρη βάση.